Με μεγάλη χαρά σήμερα φιλοξενούμε συχνότα έναν συμπατριώτη μας, Ηρακλιώτη, ο οποίος είναι στέλεχος επιχειρήσεων στην Κίνα και μάλιστα σε πολύ δυνατό πόστο, αλλά είναι χαρά και συγκίνηση ταυτόχρονα γιατί είναι γιος πάλε ποτέ ραδιοφωνικού παραγωγού του 1984. Ρε τι μικρός που είναι ο κόσμος. Του Μιχάλη του Γαρεφαλάκη ο γιος, λοιπόν, ο Φώτης ο Γαρεφαλάκης από τη Σαγκάη. Σήμερα έχουμε τη χαρά να τον έχουμε συχνότητα του 1984. Φώτη, θα μου επιτρέψει τον ελληνικό. Καλημέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα σας, χρόνια πολλά. Επίσης χρόνια Ανέστη. Πολλά. Φώτη, θέλω να ξεκινήσουμε με αυτό ακριβώς, αν εκεί που ζείτε υπάρχει εικόνα πέρα από την πανδημία των προβλημάτων στις λεγόμενες εφοδιαστικές αλυσίδες, εμπορευματικές αλυσίδες και πάει λέγοντας. Γιατί η Σαγκάη είναι στην ουσία η μεγάλη οικονομική πρωτεύουσα της Κίνας. Πολύ σωστά, η Σαγκάη είναι η μεγαλύτερη οικονομική πρωτεύουσα της Κίνας και μία από τις μεγαλύτερες οικονομικές πρωτεύουσες του κόσμου. Κοιτάξτε να δείτε, οι εφοδιαστικές αλυσίδες προφανώς και έχουν πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Βέβαια τα λιμάνια και τα αεροδρόμια λειτουργούν όσον αφορά τα προϊόντα και τα πλοία και τα αεροπλάνα τα οποία μεταφέρουν τα προϊόντα. Βέβαια, of course, δεν λειτουργούν όπως λειτουργούσαν πριν την πανδημία. Υπάρχει υποστελέχωση αυτή τη στιγμή με στελέχη και υπαλλήλους, όπως τους λένε emergency εδώ, και πολύ μικρότερες ώρες λειτουργίας, με προβλήματα, με καθυστερήσεις, αλλά σίγουρα δεν έχει σταματήσει η εφοδιαστική αλυσίδα τελείως, γιατί αν σταματήσει θα υπάρχει τρομερό πρόβλημα. Εμείς δουλεύουμε από το σπίτι, που είμαστε μέσα σε αυτό το τομέα δηλαδή, με τα λάπτοπ μας και τα λοιπά, και προσπαθούμε όσο μπορούμε και εμείς από τη μεριά μας να συνδράμουμε στο ώστε να μην σταματήσει το εμπόριο. Γιατί αν σταματήσει τότε... Γιατί εμείς οι καλομαθημένοι στη Δύση, άμα σταματήσει το εμπόριο από εκεί, φέξε μου και γλίστρισα. Φώτη, για να έρθουμε λίγο στην πανδημία που ενέσκυψε με τέτοια δερμίδα. Το πρώτο λογικό ερώτημα είναι, όλα αυτά που βλέπουμε εμείς από την άλλη πλευρά του λόφου, είναι πραγματικά, είναι υπερβολικά, είναι επικοινωνιακά, τα φουσκώνουμε εμείς τα δικά μας μέσα ενημέρωσης? Δώσε μας λίγο την εικόνα στο μέτρο του εφικτού. Τα βίντεο που παίζουν, γιατί παρακολούθω τις τελευταίες μέρες έτσι λίγο ελληνική τηλεόραση, κάτι φίλοι όσο από εδώ από την Κίνα βγήκαν στην τηλεόραση. Τα βίντεο είναι πραγματικά. Για να υπάρχουν έχουν συμβεί και κάποιος τα τράβηξε σίγουρα. Βέβαια δεν συμβαίνει παντού και δεν συμβαίνει και καθημερινά. Στην αρχή της πανδημίας, στην αρχή του lockdown, που ο κόσμος δεν ήξερε τι έχει συμβεί, μας ήρθε λίγο ξαφνικό το όλο θέμα και οι αρχές εδώ δεν ήταν και προετοιμασμένες και νομίζω ότι και ήδη δεν γνώριζαν το πόσο θα κρατήσει όλο αυτό. Υπήρξε κάποια περίοδος περίπου μια μισή εβδομάδα που είχε χαθεί λίγο έλεγχος. Και τότε έγιναν και όλα αυτά τα σκηνικά τα οποία βλέπετε, που τραβούσαν τον κόσμο και τα λοιπά. Mm-hmm. Με τα σκυλιά λίγο που είδατε, δεν ξέρω αν είδατε ότι είχαμε ένα θέμα, αλλά όλα αυτά τα παίρνουν πίσω μέρα με τη μέρα, δηλαδή κάνουν μια στραβή και μετά τη διορθώνουν. Α, υπάρχει αυτό. Αισθάνεσαι ότι ευνηδιάστηκαν ένα ή όπως είπαν τα πιο ακραία, γιατί ξέρεις ότι στη Δύση και σε χώρες όπως η δική μας υπερβολή και το σενάριο πέφτει σύννεφο, ή ήταν κάτι άλλο από αυτό που βλέπαμε? Είναι η πανδημία, είναι κάτι άλλο? Τι εικόνα υπάρχει? Πολλοί στην Ευρώπη και του δικού μου κύκλου που μου στέλνουν καθημερινά και με ρωτάνε, άνθρωποι στην Ευρώπη δεν μπορούν να διανοηθούν ότι αυτός όλος ο χαμός συμβαίνει για το όμικρον. Και είναι εύλογο, γιατί η πολιτική που ακολουθεί η Ευρώπη και η Ελλάδα σε όλο αυτό το καινούριο, το όμικρον ας πούμε, είναι διαφορετική από την Κίνα. Εδώ από την αρχή είχαν μια πολιτική η οποία ήταν αυτό που λένε εδώ zero COVID policy. Mm-hmm. Το οποίο τι σημαίνει, ουσιαστικά εάν δεν είναι μηδέν τα κρούσματα, δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Θέλουμε μηδέν. Οι λόγοι πάρα πολύ, η Κίνα είναι μια τεράστια χώρα, δεν είναι μόνο η Σαγκάη που είναι πάρα πολύ εξελιγμένη. Αν πάμε στα ενδότερα της Κίνας, πούμε, υπάρχει φτώχεια, δεν υπάρχουν νοσοκομεία κτλ. Οπότε αν αφήσουν την πανδημία να εξαπλωθεί, υπάρχουν τρομεροί κίνδυνοι. Γι' αυτό και το zero policy. Δεν μπορώ να γνωρίζω αν συμβαίνει κάτι άλλο, γιατί προφανώς και δεν είμαι μέσα στα... δεν είμαι ούτε γιατρός ούτε στα πράγματα, αλλά έχοντας ζήσει στην Κίνα από την αρχή της πανδημίας το 19 και γνωρίζοντας τον τρόπο με τον οποίο το αντιμετωπίζουν,
Νομίζω πως δεν συμβαίνει κάτι άλλο και εύχομαι να μην συμβαίνει κάτι άλλο και να είναι το όμικρον αυτό το οποίο ζούμε εδώ, ας πούμε. Τώρα, Φώτη μου, αντιλαμβάνομαι ότι μιλάμε για μια πόλη που ουσιαστικά είναι 2,5 φορές η Ελλάδα σε πληθυσμό. Για τέτοια πόλη μιλάμε. Με ό,τι μπορεί να συνεπάγεται αυτό, όσο εξελιγμένη και να είναι. Θέλω να μου πεις, δηλαδή, η εικόνα της αυστηρής απομόνωσης. Αν μες στο σπίτι είσαι θετικός, πρέπει να πας σε χώρο καραντίνας. Αυτά στέκουν. Πώς είναι η καθημερινότητα? Πότε εξετάζεστε καθημερινά? Υπάρχει η χνηλάτιση? Πώς ανακαλύπτουν τα κρούσματα και τα απομόνωση? Πώς λειτουργεί δηλαδή, να το καταλάβουμε λίγο. Πώς λειτουργεί? Εδώ πέρα οι πολυκατοικίες που μένουμε είναι δομημένες σε τα λεγόμενα compounds, που ουσιαστικά τι είναι? Είναι τεράστιες περιοχές, εδώ μισό Ηράκλειο ας πούμε, που είναι κάτω από ένα management team, που το λένε το compound αυτό ας πούμε, έχει μια ομάδα η οποία είναι υπεύθυνη για το, και πριν την πανδημία αλλά και για τώρα, ό,τι έχει να κάνει με το compound αυτό. Οπότε ο τρόπος με τον οποίο το μανατζάρουν είναι ουσιαστικά έχουν κάποιες ομάδες με εθελοντές. Μέσα στους εθελοντές υπάρχουν γιατροί, αλλά υπάρχουν και απλοί άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν να βοηθήσουν εδώ τους συγκατοίκους τους και τους συντοπίτες τους και κάνουν καθημερινά τεστ. Έρχονται γιατροί, χτυπάνε την πόρτα και κάνουν PCR τεστ. Μετά αυτά πηγαίνουν στο νοσοκομείο και γίνεται ανάλυση. Και όταν βρουν κρούσμα, δυστυχώς, αυτό είναι που φοβάται ο κόσμος, πρέπει να σε πάρουν από το σπίτι. Και σε πηγαίνουν σε αυτά τα κέντρα, κεντρικά centralized quarantine centers, έτσι τα λένε. Άρα δεν μπορείς να απομονωθείς στο σπίτι, δηλαδή είσαι θετικός, απομονώνομαι στο σπίτι, δεν βγαίνω, δεν κυκλοφορώ. Πρέπει να φύγεις από το σπίτι και αν αρνηθείς, βλέπουμε τις εικόνες, σε παίρνουν και σηκώ το αν χρειαστεί. Αν εσύ αρνείσαι βία να φύγεις, σωστά? Ναι, δυστυχώς πρέπει να φύγεις. Δεν σηκώνουν συζήτηση αυτό. Το οποίο αν με ρωτάτε αν έχει λογική ή όχι, και εγώ τώρα 3 εβδομάδες προσπαθώ να τη βρω τη λογική, ακόμα δεν την έχω βρει. Γιατί αν κλειστείς μες στο σπίτι και δεν βγαίνεις και τα λοιπά, μετά από 5-6 μέρες είσαι αρνητικός. Οπότε και αυτό θα μπορούσε να είναι μια λύση. Αλλά εδώ επενδύουν εκατομμύρια καθημερινά, χτίζουν κέντρα καραντίνα, συναυλώνουν ξενοδοχεία, καινούριες πολυκατοικίες με σπίτια, οι οποίες δεν έχουν πουληθεί ακόμα, τις ουσιαστικά παίρνουν υπό τον έλεγχό τους και τις κάνουν κέντρα καραντίνας. Επενδύουν πάρα πολλά χρήματα, γιατί αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο θέλουν να το μηδενίσουν ουσιαστικά. Αισθάνεσαι με έναν τρόπο ότι καθημερινά περνώντας από τον έλεγχο μη μου κάτσει, θα το πω έτσι απλά, λαϊκά, μη μου κάτσει ιστορία, γιατί θα πρέπει να πάω σε κέντρο, και στα κέντρα αυτά έχει εξομαλυνθεί η κατάσταση ή είναι εικόνες που βλέπαμε? Όπως είπα και πριν, αυτό που έχω διαπιστώσει και που μιλάω και με πολλούς και Έλληνες και ξένους εδώ και Κινέζους, είναι ότι το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού δεν φοβάται τον ιό. Φοβάται το να μην κολλήσει και πρέπει να πάει σε αυτά τα κέντρα. Οπότε ναι, καθημερινά ζούμε με μια έτσι ανησυχία και τι θα δείξει το τεστ που μας πήραν δείγμα το πρωί, γιατί τα αποτελέσματα βγαίνουν σε ένα application στο κινητό, οπότε μπορείς μετά από κάποιες ώρες να το δεις. Και υπάρχει αυτή η ανησυχία σίγουρα. Και όσον αφορά τα κέντρα, είναι λίγο τύχη. Δηλαδή, ξέρω άτομα που πήγαν σε κέντρα και ήταν πάρα πολύ καλά. Άλλοι πήγαν σε ξενοδοχείο, ας πούμε. Άλλοι πήγαν σε μεγάλους χώρους οι οποίοι ήταν καθαροί και καινούργοι. Αλλά υπάρχουν και αυτά που βλέπουμε στις εικόνες της τηλεόρασης, τα οποία ναι, υπάρχουν, είναι αρκετά και δεν είναι οι καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. Τώρα, η αλήθεια είναι. Εσύ μπορείς να βγεις από το σπίτι σου, από το διαμέρισμά σου, να κυκλοφορήσεις? Δεν μπορείς, και αν δεν μπορείς, πώς γίνονται οι προμήθειες? Δεν μπορείς. Δυστυχώς δεν μπορείς, και δεν μπορείς καθόλου ούτε να βγάλεις το σκύλο 3 λεπτά έξω να κάνει μια βόλτα. Τέτοιο βαθμό. Είναι τόσο σκληρή η καραντίνα και η απομόνωση, λες. Άρα πώς προμηθεύεστε τα αναγκαία της καθημερινότητας? Όσο αφορά τρόφιμα και τα λοιπά, υπάρχουν 2 τρόποι. Ο ένας τρόπος είναι ότι μέσω αυτών των management teams του κάθε compound αγοράζουν αυτοί για εμάς και μας τα δίνει ουσιαστικά κυβέρνηση που λέμε δωρεάν, τα οποία όμως είναι πάρα πολύ τα βασικά και είναι και συνήθως τα ίδια, δηλαδή καρότα, δεν μπορούμε να τρώμε καρότα κάθε μέρα, οπότε πρέπει να βρούμε και άλλη λύση. Και η δεύτερη λύση που έχουν βρει εδώ και πολλά compounds κάνουν είναι ότι
επειδή έχουν κλείσει όλες οι αποθήκες, όλα τα κεντρικά τμήματα διανομής, τα σούπερ μάρκετ, ο μόνος τρόπος που μπορούμε να παραγγείλουμε είναι μαζικά. Δηλαδή, στο κινέζικο Viber, ας πούμε, το οποίο λέγεται WeChat, έχουν μπει σε κάτι groups όλοι οι κάτοικοι των πολυκατοικιών και αγοράζουν μαζί. Ας πούμε, αντί να πάρουμε 10 κοκακόλες, παίρνουμε ένα κυβότιο και το μοιραζόμαστε όλοι. Και έτσι έρχεται μία φορά μία εταιρεία courier και μοιράζει για όλους. Α, μάλιστα. Που σημαίνει ότι αν αποφασίσει η μάνα από το Ηράκλειο να σου στείλει πιτάκια, καλτσουνάκια κτλ., θα περάσει από κρυσάρα και από έλεγχο το δέμα. Δεν μπορούμε να λάβουμε τίποτα το οποίο είναι έξω από τα εδώ, γιατί περνάνε έλεγχο. Οι κεντρικές αποθήκες του σούπερ μάρκετ έχουν τρομερούς ελέγχους. Δηλαδή είναι με γιατρούς εκεί, παίρνουν δείγματα από τα τρόφιμα πριν φύγουν προς διανομή. Είναι όλα πάρα πολύ κλειστά, γιατί φοβούνται να μεταφέρουν, ας πούμε, τον ιό από μια αποθήκη σε ένα compound που έχει 20.000 ανθρώπους και θα κολλήσουν όλοι. Ναι, γιατί μιλάς και για τέτοια μεγέθη και καλά κάνεις και το σημειώνεις εσύ, για να μην ξεφύγουμε. Μην φανταζόμαστε ότι είναι μια πολυκατοικία που μένουν 20 οικογένειες. Είναι ολόκληρα μπλοκ εκεί. Τι άλλο πιστεύεις ότι πρέπει να ακουστεί που δεν πολύ ακούγεται από τα μέσα, έτσι όπως φτάνει η πληροφορία? Κάτι που δεν το έχουμε λάβει υπόψη μας, που δεν το γνωρίζουμε. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι γενικά είμαστε καλά. Δηλαδή και με άλλους Έλληνες που μιλάω, οι άνθρωποι τους, οι οικογένειές τους είναι πάρα πολύ αγχωμένοι, ανησυχούν. Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Τις πρώτες μέρες είχαμε ένα μικρό πρόβλημα με τη διανομή του φαγητού. Δηλαδή δεν είχαμε τα φαγητά και τις προμήθειες οι οποίες μας αρέσουν να τρώμε. Ειδικά εμείς οι ξένοι που έχουμε και μια διαφορετική διατροφή. Mm-hmm. Αλλά τώρα τις τελευταίες δύο εβδομάδες που οργανώθηκε λίγο η κατάσταση, είμαστε πολύ καλύτερα. Ούτε πρόβλημα με το φαγητό έχουμε, ούτε κάποια δυσκολία. Απλά, εντάξει, όπως ξέρετε και εσείς, το να κάθεις σπίτι 27 μέρες σήμερα συνεχόμενες, και άλλοι είναι και από πριν. Γιατί μερικοί είχαν κρούσματα στις πολυκατοικίες τους πριν γίνει το γενικό lockdown και είχαν κλειστεί μέσα. Δηλαδή κάποιοι συνάδελφοί μου από τη δουλειά είναι ήδη 50 ημέρες μέσα στο σπίτι. Οπότε... Ναι, είναι κάπως. Η αλήθεια είναι αυτή. Λέει εδώ ο φίλος ο Μανώλης, καλημέρα, λέει στο συμπατριώτη μου το Φώτη. Φιλαράκι είμαι, δεν θέλω τώρα το επίθετο εδώ. Θέλω να τον ρωτήσω αν κάποιος στα κέντρα που πάει της καραντίνας αρνητικοποιηθεί, επιστρέφει αμέσως στο σπίτι του, μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερα, τι γίνεται? Πολύ καλή ερώτηση. Η πολιτική που έχουν αυτή τη στιγμή είναι ότι το κάθε κέντρο καραντίνας έχει μια ομάδα γιατρών. Οι γιατροί αυτοί κάνουν τεστ σε όλο το πληθυσμό που μένει σε αυτό το κέντρο καραντίνας καθημερινά. Πρέπει λοιπόν, η πολιτική λέει ότι πρέπει να έχεις 2 αρνητικά τεστ μέσα σε 48 ώρες, δηλαδή ένα κάθε μέρα, για να μπορέσεις να φύγεις ουσιαστικά και να γυρίσεις στο σπίτι σου. Σε γυρίζουν στο σπίτι σε λεωφορείο με όλους τους υπόλοιπους που έτυχε να είναι αρνητικοί εκείνη την ημέρα και να έχουν συμπληρώσει αυτή την πολιτική. Και προφανώς και δεν μπορείς να βγεις από το σπίτι σου. Σε γυρίζουν πίσω, σε πάνε συνοδεία μέχρι την πόρτα του σπιτιού, σε βάζουν μέσα, κλείνει η πόρτα και συνεχίζει την καραντίνα. Όπως όλοι οι υπόλοιποι. Μάλιστα. Συνεχίζει την καραντίνα μαζί με όλους τους υπόλοιπους οικιακά. Μέχρι πότε σας έχουν πει ότι ισχύουν αυτά τα μέτρα του περιορισμού κυκλοφορίας? Δυστυχώς δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη ενημέρωση. Στην αρχή που η καραντίνα εδώ στη Σαγκάη άρχισε στις 1 το Απρίλη. Mm-hmm. Μας είχαν πει λοιπόν ότι θα είναι 1 με 5 Απρίλη. Γι' αυτό και στις πρώτες μέρες υπήρξαν αυτά τα βίντεο ότι οι άνθρωποι δεν έχουν να φάνε κτλ. Γιατί όλοι έκαναν το κουμάντ τους που λέμε για 5 ημέρες. Αλλά από τις 1 το Απρίλη είναι σήμερα 27 και είμαστε ακόμα μέσα. Δεν έχουμε ενημέρωση για το πότε θα βγούμε. Τα κρούσματα δείχνουν ότι δεν πέφτουν με βάση τα νούμερα τα οποία κάθε μέρα παρατηρούμε και δείχνουν τέλος πάντων στις ειδήσεις και online. Οπότε αναμονή. Δεν γνωρίζουμε. Έχεις μια εξήγηση γιατί πάει τόσο γερά η πανδημία στη Σαγκάη? Φταίει η χαμηλή κάλυψη, δεν ξέρω αν είναι έτσι, το εμβολιασμό είναι υψηλή, έχεις πολλές επαναλημώξεις, τι έχει συμβεί?
Έχετε μια εξήγηση, σας έχουν πει κάτι? Καταρχάς, για να μιλήσουμε λίγο με νούμερα, η Σαγκά έχει περίπου 27 εκατομμύρια πληθυσμό και τα κρούσματα ανά ημέρα είναι περίπου στις 20.000. Οπότε αν το πάμε αναλογικά με την Ελλάδα, τα κρούσματα δεν είναι πολλά για τα δικά μας δεδομένα. Σωστά το λες. Τα δυτικά. Στην αρχή, αυτό που έχω αποκομίσει εγώ είναι ότι στην αρχή μας κατέβαζαν όλους κάτω στο προάβλιο, ας πούμε, της πολυκατοικίας για να μας κάνουν τους ελέγχους, τα τεστ. Και εκεί όποιος ήταν θετικός κολλούσε και όλους τους υπόλοιπους. Γι' αυτό και τα κρούσματα ξέφυγαν. Από ό,τι ακούω τώρα και από ό,τι βλέπουμε και εδώ στο δικό μας το compound, έχουν αρχίσει και κάνουν κατοίκον τεστ. Δηλαδή δεν αφήνουν όλο τον κόσμο να κατέβει κάτω να κάνουν τεστ. Έρχονται στο σπίτι, χτυπάνε την πόρτα και σου παίρνουν το δείγμα. Και γι' αυτό πιστεύω ότι σιγά σιγά θα αρχίσουν να μειώνονται. Ήταν αυτό το λάθος δηλαδή που έκαναν και πολύ κόλλησαν με αυτόν τον τρόπο. Όπα, εδώ μου λέει η Ελένη την καλημέρα μου στο συμφοιτητή μου και θέλω να το ρωτήσω, όταν λέει τεστ, τι τεστ, rapid test, self test, μοριακά τεστ, τι τεστ τους κάνουν καθημερινά? Κάνουν διαφορετικά, μας δίνουν self test, ναι, τα οποία έχουν και ένα QR κωδικό πάνω, το οποίο μπορείς να το σκανάρεις με την εφαρμογή του Υπουργείου Υγείας τους εδώ και να κάνεις upload το αποτέλεσμα του τεστ και να το έχεις ουσιαστικά μέσα στο σύστημα. Αλλά τα τεστ τα οποία λέω που ανοίγουν την πόρτα και σου παίρνουν δείγμα είναι PCR, μοριακά. Αυτό που βάζουν την μπατονέτα στη μύτη και παίρνουν το δείγμα και το πάνε στο νοσοκομείο. Το πιο σύνθετο, ας πούμε, το πιο αποτελεσματικό. Ναι, ναι, το πιο μεγαλύτερο δίκτυο ασφαλείας. Φώτη μου, θέλω να σε ρωτήσω, άρα έχει αλλάξει η καθημερινότητα σε 27 εκατομμύρια ανθρώπους. Προφανώς, όσο και αν μπορείτε να τηρείτε, και ξέρω ότι εργάζεσαι σε αλυσίδες που έχουν σχέση με τα εφοδιαστικά, τα ναυτιλιακά κτλ., όσο και να θέλετε, ο δείκτης παραγωγής έχει πέσει. Βέβαια, μου είπαν εδώ κάποιοι οικονομολόγοι και μια άλλη εξήγηση. Έχει μειωθεί και η κατανάλωση πετρελαίου παγκοσμίως με την πτώση της παραγωγικότητας στη Σαγκάη. Αυτό πιστεύεις, γιατί το κατέχεις το αντικείμενο, το έχεις σπουδάσει. Πιστεύεις ότι δεν έχει επιρροή και επίδραση παγκόσμια? Πιστεύω, εύχομαι να μην έχει, αλλά όλα δείχνουν ότι θα έχει. Τα εργοστάσια στη Σαγκά είναι πάρα πολλά και αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι όλα κλειστά. Οπότε αυτό που προβλέπουμε εδώ και οι αναλύσεις που κάνουμε εμείς και στην εταιρεία για το τι θα είναι η επόμενη μέρα δείχνει ότι μόλις ανοίξουν τα εργοστάσια, όλες οι παραγγελίες που υπάρχουν από Ευρώπη, από Αμερική, θα αρχίσουν να πέφτουν στα εργοστάσια και θα αυξηθεί πάρα πολύ η ζήτηση και για τα προϊόντα, που αυτό θα αυξήσει τις τιμές τους, αλλά και για τις υπηρεσίες μεταφορών. Άρα θα αυξηθεί και η τιμή του και του εμποροκευματίου. Δηλαδή τα κοντέινερ θα πάνε στο Θεό, στα ύψη πια. Πού απρολάβετε? Τα κοντέινερ έχουν πάει ήδη στα ύψη μετά την πανδημία. Μιλάμε για μια αύξηση 300%. Αλλά εγώ πιστεύω και οι αναλύσεις δείχνουν ότι θα αυξηθούν κι άλλο οι τιμές στο άμεσο μέλλον. Μόλις η Σαγκάη ανοίξει, δηλαδή το καλοκαίρι θα είναι λίγο δύσκολο και όλες αυτές οι ανατιμήσεις και οι αυξήσεις τελικά φτάνουν στον τελικό καταναλωτή. Να το σύνδρομο της πεταλούδας εδώ λοιπόν. Μια χαρά. Φώτη, δεν ξέρω αν θέλεις να στείλεις και ένα μήνυμα στην πατρίδα σου, την ιδιαίτερη, το Ηράκλειο, που σε ακούει. Προφανώς. Έχω να έρθω 3 χρόνια κοντά με όλη αυτή την κατάσταση. Να είστε καλά, να προσέχετε, να φοράτε μάσκες. Ξέρω ότι και οι μάσκες καταργούνται σιγά σιγά. Αλλά τι να πω. Τι να πεις. Με περιμένετε και θα έρθω κάποια στιγμή. Με το καλό να σε δούμε, Φώτη. Με πολύ συγκίνηση βέβαια, γιατί ο μπαμπάς του Φώτη, ο Μιχάλης, ο Γαρυφαλάκης, υπήρξε ένας από τους πρώτους ραδιοφωνικούς παραγωγούς του 1984. Και ο ίδιος φαντάζομαι έτσι είναι κάπως συγκινημένος ακούγοντας το γιόκα του σήμερα, αν και τα λένε καθημερινά. Και επί 24ωρου βάσος, τον ξέρω εγώ τον Μιχάλη. Φώτη, θέλω να σε ευχαριστήσω για την εικόνα που μας έδωσες, για τη Σαγκάη, και θα τα ξαναπούμε. Καλά. Να είσαι γερός και να προσέχεις την καλημέρα μας και χρόνια πολλά. Ευχαριστώ, χρόνια πολλά, να είστε καλά.